Φίλοι και φίλες της τέχνης, γεια σας και πάλι. Συναντιόμαστε στον κύκλο για την τέχνη του 20ου αιώνα, για τρίτη φορά, για να μιλήσουμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο, αυτό της πρώτης έκθεσης της Εταιρείας Ανεξαρτήτων Καλλιτεχνών στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, το 1917. Και ο κύριος που βλέπετε στην φωτογραφία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου, γιατί είναι το δικό του έργο αυτό που προκάλεσε το σκάνδαλο. Ένα από τα σκάνδαλα αυτής της έκθεσης, σήμερα θα λέγαμε το πιο μεγάλο, αυτό με το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Marcel Duchamp είναι ο κύριος της φωτογραφίας. Τον έχουμε ξαναδεί σε άλλες συναντήσεις, διότι είναι ένας καλλιτέχνης παραγωγικός και δραστήριος σε πολλά καλλιτεχνικά ιδιώματα, πειραματίζεται συνεχώς. Θα τον δούμε σήμερα σε έναν από αυτούς τους πειραματισμούς του. Σε προηγούμενες συναντήσεις και γενικά σε αυτόν τον κύκλο έχουμε θέσει ένα ερώτημα. Είναι ο τίτλος του κύκλου μας. Μα είναι τέχνη αυτό? Και έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα δύο περιπτώσεις, την περίπτωση του φοβισμού και την περίπτωση της αφαίρεσης, και είχαμε προσπαθήσει να δώσουμε απαντήσεις σε δύο μεγάλες κατηγορίες τις οποίες απευθύνει πολλές φορές το κοινό στα έργα τέχνης, στα έργα της μοντέρνας τέχνης. Το ένα είναι ότι είναι μία τέχνη χωρίς περιεχόμενο, χωρίς νόημα, και το άλλο ότι είναι μία τέχνη χωρίς δεξιοτεχνία. Ότι δηλαδή είναι μία τέχνη που παράγει έργα αυθαίρετα και έργα χωρίς δεξιοτεχνία. Απλοϊκά ως προς το νόημα και απλοϊκά ως προς την εκτέλεση, έξω και οι δύο γελιογραφίες τις έχουμε ξαναδεί. Όταν εξετάσαμε τον φοβισμό, είχαμε χρησιμοποιήσει το επίθετο αυθαίρετος για να περιγράψουμε τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο φοβισμός. Θυμίζω, ο φοβισμός, η παλαιότερη γραφή στα ελληνικά με ωμέγα, ακολουθώντας την μεταγραφή από τα γαλλικά, φοβ, τα αγρίμια, τα άγρια θηρία. Ένα έργο βλέπετε αριστερά από τον André Derain. Και ο όρος τότε που είχαμε χρησιμοποιήσει αυθαίρετος αντιστοιχούσε στο μη περιγραφικός, στα χρώματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είχαμε όμως συζητήσει για το εάν η τοποθέτησή τους είναι πραγματικά αυθαίρετη ή όχι. Και είχαμε διαβάσει ένα μικρό απόσπασμα από ένα κείμενο, αν θυμάστε, του Henri Matisse, του πατέρα των φοβιστών, για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το χρώμα πάνω στον καμβά. Βάζω ένα χρώμα, ένα κόκκινο παραδείγματος χάρη στον λευκό καμβά, και αμέσως δημιουργείται μία σχέση ανάμεσα στο κόκκινο και το λευκό του καμβά. Με το που θα προσθέσω ένα δεύτερο χρώμα, η σχέση αυτή αμέσως αλλοιώνεται. Αλλάζει σχέση με το λευκό, αλλάζει σχέση διότι μπαίνει το άλλο χρώμα. Υπάρχουν λοιπόν τρεις διαφορετικές σχέσεις μέσα στον πίνακα, ανάλογα με το πού θα μπει το δεύτερο χρώμα, ποια θα είναι η έκτασή του, ποια θα είναι η μορφή που θα πάρει μέσα στο έργο, η φόρμα. Οι σχέσεις αλλάζουν. Όταν λοιπόν κάνω μία σύνθεση, γράφει ο Ματής, την κάνω έχοντας υπόψη μου το τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι μία αρμονική σύνθεση όταν θα έχουν μπει όλα τα χρώματα. Τα χρώματα λοιπόν μπορεί να μην είναι περιγραφικά, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα αυθαίρετα. Ακολουθούν εσωτερικούς κανόνες σύνθεσης και συνδυασμού τους. Επίσης, πάλι από τα κείμενα του Ματής, αναφέραμε το παράδειγμα με τα χρώματα σε ένα χειμωνιάτικο
τοπίο, την ιδέα δηλαδή της, του χρώματος που έχει ψυχολογική φόρτιση. Δεν ακολουθεί την περιγραφή, αλλά το συνέστημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει. Ένα φθινοπορεινό τοπίο μπορεί κανείς να το ζωγραφίσει με τα φύλλα κοκκινοπά γιατί αλλάζουν οι εποχές ή έναν ουρανό γκρίζο ή μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κίτρινο λεμονί χρώμα που είναι οξύ και μεταφέρει αυτή την αίσθηση της παγωνιάς, της αλλαγής της θερμοκρασίας λόγω της οξύτητας του χρώματος, όχι λόγω της πραγματικής παρουσίας του στο τοπίο. Άρα λοιπόν το θέμα της αυθαιρεσίας, της μη ύπαρξης νοήματος, σκέψης πίσω από την σύνθεση, την έχουμε ήδη μελετήσει. Το ίδιο είχαμε δει και στην αφαίρεση. Είχαμε δει πολλά διαφορετικά κινήματα μη παραστατικής, ζωγραφικής και εκλειπτικής. Κυρίως ζωγραφική είχαμε δει και είχαμε δει την θεωρία πίσω από το κάθε κίνημα. Εδώ βλέπουμε έναν πίνακα του Καντίνσκι, την ιδέα του για τον φυσικό συνδυασμό των βασικών σχημάτων με τα βασικά χρώματα με βάση την ενεργητικότητα που εκφράζει το κάθε χρώμα και το κάθε σχήμα. Άρα λοιπόν, πίσω από τις ιδέες αυτές δεν υπάρχει απουσία νόηματος, υπάρχει νόημα. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το βρούμε, διότι πολύ απλά δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τη μοντέρνα τέχνη. Ενώ με κινήματα άλλων εποχών, όπως είναι η Αναγέννηση ή το Μπαρόκ, είναι ο Νεοκλασικισμός, είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι, όχι γιατί τα έχουμε υποχρεωτικά διδαχθεί, αλλά γιατί γύρω μας, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από τις δραστηριότητες τις καλλιτεχνικές, έχουμε γνώσεις για τις εποχές αυτές, περισσότερες από ό,τι έχουμε, παραδείγματος χάρη, για την αφαίρεση. Αυτές οι γνώσεις δεν ήταν αυθόρμητες. Δεν βλέπουμε ένα έργο της Αναγέννησης και αυθόρμητα καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε. Δεν γεννηθήκαμε και με το γάλα της μαμάς μας μάθαμε τι είναι η γραμμική προοπτική με ένα κεντρικό σημείο φυγής. Το έχουμε μάθει κάποιες φορές από το σχολείο, κάποιες φορές από δικά μας διαβάσματα, από ό,τι βλέπουμε γύρω μας. Πολύ περισσότερο από ό,τι παραδείγματος χάρη έχουμε μάθει τι είναι ο σουπρεματισμός ή τι είναι ο νεοπλαστικισμός, αντιστοίχως αριστερά και δεξιά στην εικόνα. Άλλωστε, οι μορφές οι οποίες αναγνωρίζονται, αντιστοιχούν στην εξωτερική πραγματικότητα, μας είναι πολύ πιο οικίες, οπότε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία τις προσεγγίζουμε, από ό,τι τέτοιου είδους μορφές. Το άλλο στοιχείο το οποίο είχαμε εξερευνήσει είναι το κατά πόσον αυτά τα έργα είναι απλοϊκά ως προς την εκτέλεσή τους, αν δηλαδή στερούνται δεξιοτεχνίας. Αν συγκρίνουμε ένα τέτοιο έργο με μια νεκρή φύση Ολλανδική του 17ου αιώνα, όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η απόδοση της υφής, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα άλλο τύπο ζωγραφικής. Δεν έχει ικανότητες ο Μοντριάν ή ο Μάλεβιτς. Μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό, διότι βλέπω πλακάτα χρώματα, χρώματα αδιαβάθμητα, σχήματα γεωμετρικά και γραμμές. Όταν αναρτήσαμε την ενημέρωση για την σημερινή διάλεξη στο Facebook, μία δική μου γνωστή έγραψε από κάτω ένα σχόλιο, ήταν στα αγγλικά, το μεταφέρω εγώ στα ελληνικά, «Μοντέρνα τέχνη, ανω κάτω τελεία». Και εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, ναι, αλλά δεν το έκανες. Αυτή είναι η περίληψη του τι είναι η μοντέρνα τέχνη. Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να ζωγραφίσουμε γεωμετρικά σχήματα και να τα γεμίσουμε με χρώμα, αλλά η σκέψη πίσω από αυτά τα έργα δεν είναι να φτιάξουμε απλώς γεωμετρικά σχήματα, είναι να δημιουργήσουμε δυναμικές διευθετήσεις με στοιχειώδη υλικά, γεωμετρικά σχήματα με αδιαβάθμιτα χρώματα ή ισορροπίες αντιστοίχως στον νεοπλαστικισμό. Δεν είναι το κομμάτι της δεξιοτεχνίας που μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, είναι πραγματικά η σκέψη πίσω από αυτό. Άλλωστε, το ίδιο μπορούμε να το πούμε και για έργα τα οποία απαιτούν δεξιοτεχνία. Παραδείγματος χάρη, Jan van Eyck,
καγκελάριος Ρολέν. Το 2009 ο Ντάμιεν Χίρστ είπε μία φράση, η οποία έτσι προκάλεσε αντιδράσεις. Ήταν σε μία συνέντευξή του και απομονώθηκε από την υπόλοιπη συνέντευξη και πήρε άλλες διαστάσεις. Είπε λοιπόν, οποιοσδήποτε μπορεί να είναι σαν τον Ρέμπραντ. Τα πάντα είναι θέμα ελευθερίας και τσαγανού. Τα πάντα είναι σχετικά με το βλέμμα. Μπορεί κανείς να τα μάθει. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα με την τέχνη. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει τέχνη, εφόσον το πιστεύει. Με την πρακτική μπορείς να κάνεις πολύ καλούς πίνακες. Αυτό ισχύει. Μπορείτε να ζωγραφίσετε σαν τον Ρέμπραντ, αν καθίσετε και κάνετε πρακτική. Υπάρχουν ζωγράφοι οι οποίοι δημιουργούν πλαστά έργα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, ένας πλαστός Ρέμπραντ, έχει φτιαχτεί μετά το 1850, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Το 1669 πεθαίνει ο Ρέμπραντ, άρα περίπου 200 χρόνια ή παραπάνω. Βεβαίως, είναι ίσως πιο δύσκολο στην εκτέλεση από ένα έργο του Μοντριάν, αλλά δεν είναι το θέμα της εκτέλεσης στον Μοντριάν, το θέμα της σύνθεσης. Επίσης, στο θέμα αυτό της μοντέρνας τέχνης, επειδή οι εικόνες μερικές φορές φαίνονται απλές και ψυχολογικά συνδέουμε τις απλές εικόνες με απλές σκέψεις, εύκολα μας έρχεται αυτή η ιδέα. Γενικότερα, η προσπάθεια αναζήτησης νοήματος, αυτό που ο Μπάρτλετ ονομάζει effort after meaning, προσπάθεια αναζήτησης νοήματος, προσπάθεια κατανόηση, στην οπτική αντίληψη, προκύπτει μέσα από την χρήση εικόνων οικείων. Βλέπουμε κάτι καινούριο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί και για να καταλάβουμε τι βλέπουμε, ανακαλούμε εικόνες που μπορεί να μας το θυμίσουν για να το τοποθετήσουμε, να πούμε μοιάζει με αυτό, θα σημαίνει αυτό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οπτική μας αντίληψη, με τον οποίο καταλαβαίνουμε τον κόσμο γύρω μας, με την διαφορά ότι σε αυτά τα έργα δεν έχουμε αντανάκλαση του εξωτερικού κόσμου. Έχουμε ένα νέο κόσμο, καθαρά δημιουργημένο από τον καλλιτέχνη, χωρίς αναφορά στην εξωτερική πραγματικότητα. Είναι λοιπόν μία αυθόρμητη και φυσική διαδικασία η προσπάθειά μας να βρούμε την ανταπόκριση με την εξωτερική πραγματικότητα, αλλά εν προκειμένου δεν είναι το ζητούμενο. Έργα χωρίς νόημα ή μια κατηγορία, έργα χωρίς δεξιοτεχνία. Και σήμερα θα περάσουμε σε ένα άλλο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με την εισαγωγή υλικών και αντικειμένων από αυτό που ονομάζουμε πραγματική ζωή, στον χώρο τον καλλιτεχνικό. Μέχρι στιγμής έχουμε δει καμβάδες με ελαιοχρώματα, με ακουαρέλες, με διάφορα υλικά ή έργα γλυπτικά, με ξύλο, με λίθο, με πυλό, με υλικά τα οποία ονομάζουμε καλλιτεχνικά. Τι συμβαίνει όταν φέρουμε στη συζήτηση έξω καλλιτεχνικά υλικά και ποια μπορεί να είναι αυτά τα εξωκαλλιτεχνικά υλικά. Το 1917 στη Νέα Υόρκη θα οργανωθεί μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση, και εννοώ πάρα πολύ μεγάλη και για τη σημασία της αλλά και για το μέγεθός της, η έκθεση της Εταιρείας Ανεξαρτήτων Καλλιτεχνών. Εταιρεία Ανεξαρτήτων Καλλιτεχνών εννοείται της Αμερικής. Η εταιρεία αυτή οργανώνεται επίσημα το Δεκέμβριο του 1916 στη Νέα Υόρκη και ο σκοπός της είναι να πραγματοποιήσει εκθέσεις. Είναι μία ομάδα ανεξάρτητη από την Ακαδημία Τεχνών. Δεν είναι η πρώτη ομάδα που είναι ανεξάρτητη από την Ακαδημία Τεχνών. Σε αρχές του αιώνα έχουμε τη λεγόμενη ομάδα των 8. Αυτοί οργανώνονται το 1907 και εκθέτουν το 1908. Έχουμε την περίφημη έκθεση του Οπλοστασίου το 1913, θα αναφερθούμε σε λίγο σε αυτή. Εκθέσεις οι οποίες γίνονται στο περιθώριο έξω από την Ακαδημία. Εδώ όμως, αυτή την περίπτωση, έχουμε ένα βήμα παραπέρα, διότι
Η έκθεση αυτή πραγματοποιείται με ελεύθερη συμμετοχή, με ανοιχτή συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών. Δηλαδή, δεν υπάρχει κριτική επιτροπή, δεν υπάρχει επιτροπή επιλογής των έργων. Όποιος πληρώσει την συνδρομή εισόδου ύψους $1 και στη συνέχεια την ετήσια συνδρομή άλλα $5, μπορεί να εκθέσει μέχρι 2 έργα στην έκθεση. Τα έργα γίνονται αυτομάτως δεκτά, δεν υπάρχει επιτροπή επιλογής. Και ο στόχος της εταιρείας είναι ακριβώς να ανταποκριθεί, αν θέλετε, στην εκθεσιακή πραγματικότητα της εποχής στην Αμερική. Γράφει στο καταστατικό της, αφενός τα επίσημα σαλόνια δεν δέχονται όλους τους καλλιτέχνες, η πρόφαση συνήθως είναι ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος. Οι ιδιωτικές γκαλερί για να δεχθούν κάποιον πρέπει να είναι ήδη φθασμένος, να είναι ένα όνομα προκειμένου να έχουν αντιστοίχως επιτυχία για την ιδιωτική φορείς. Και καμία έκθεση μέχρι τότε στην Αμερική δεν είχε παρουσιάσει και δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσει την σύγχρονη αμερικανική τέχνη στο σύνολό της. Αυτή λοιπόν είναι η πρόθεση της εταιρείας ανεξάρτητων καλλιτεχνών, να δείξουν τι διαθέτει η Αμερική εκείνη τη στιγμή στον χώρο της ζωγραφικής και της λεπτικής κυρίως. Πρότυπο για την εταιρεία αυτή είναι η Γαλλική Εταιρεία Ανεξαρτήτων Καλλιτεχνών, η οποία είχε ιδρυθεί το 1884. Ήταν η πρώτη αυτή εταιρεία ανεξάρτητη που ιδρύθηκε και η οποία την εποχή που οι Αμερικανοί θα κάνουν την έκθεσή τους, ήταν αυτή με τα περισσότερα μέλη στη Γαλλία και αυτή που είχε και τα περισσότερα έσοδα από πωλήσεις έργων. Ήταν λοιπόν μια πετυχημένη περίπτωση, την οποία ακολουθούν και οι Αμερικανοί, με 3 βασικά στοιχεία τα οποία τα βλέπετε και στον κατάλογο. Απουσία κριτικής επιτροπής. No jury. Χάρη σε αυτό εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών. Απουσία βραβείου, no prizes, ώστε το κοινό να κρίνει μόνο του τα έργα, να μην υπάρχει κάποια καθοδήγηση, κάποιο είναι καλύτερο, κάποια είναι λιγότερο καλά. Το κοινό θα δει μόνο του, θα κρίνει μόνο του. Και το τρίτο είναι αυτό. Εδώ, έκθεση, ανάρτηση των έργων κατά αλφαβητική σειρά. Δεν θα γίνει οργάνωση κατά καθίδωση, κατά ομάδα ή κατά κίνημα, απόλυτα αλφαβητικά, χωρίς να τεθεί ζήτημα κρίσης από την επιτροπή που θα είναι επιφορτισμένη για την ανάρτηση, να υπάρξει το προσωπικό γούστο των μελών αυτής της επιτροπής, η οποία θα πει αυτός ο πίνακας θα μπει εδώ ή εκεί ή αλλού. Όλα με τη σειρά, αλφαβητικά. Την ίδια ελευθερία και ισοτιμία μεταξύ των καλλιτεχνών ακολουθεί και η σύνταξη του καταλόγου. Είναι και αυτός αλφαβητικός. Σε αυτόν κάθε καλλιτέχνης μπορεί να στείλει, να εκτυπώσει ένα έργο του, πληρώνει γι' αυτό. Και οι τιμές των έργων αντιστοίχως έχουν κανονιστεί, καθοριστεί από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Επομένως, η επιτροπή που οργανώνει την έκθεση δεν μετέχει καθόλου στο θέμα της αποτίμησης, τιμές, ακριβές, μικρές, οτιδήποτε. Γιατί είναι τόσο σημαντική μία έκθεση χωρίς επιτροπή και γιατί τονίζουμε ότι είναι χωρίς επιτροπή. Εδώ πάλι βλέπετε την δεύτερη σελίδα από τον κατάλογο, πάλι επαναλαμβάνεται χωρίς επιτροπή, χωρίς βραβεία, με αλφαβητική σειρά. Είναι το μότο και αυτό επαναλαμβάνεται και στον τύπο συνέχεια. Γιατί είναι σημαντική μία έκθεση χωρίς επιτροπή. Θυμόμαστε, εμείς έχουμε ξαναμιλήσει για τα Παρισινά σαλόνια, ένας θεσμός όχι του 20ου ή του 19ου αιώνα, ένας θεσμός του 18ου αιώνα ή τουλάχιστον συστηματικά από τον 18ου αιώνα και είναι η ετήσια ή διετής, εξαρτάται από σε ποια περίοδο βρισκόμαστε, έκθεση της Βασιλικής Ακαδημίας Ζωγραφικής και Γλυπτικής, άρα η έκθεση των μελών της Ακαδημίας. Αυτό που τον 18ο αιώνα ήταν
πρωτοπόρο και προοδευτικό, δημιουργία ενός θεσμού εκπαιδευτικού, όπου όλοι οι καλλιτέχνες θα ακολουθούν ένα παρόμοιο πρόγραμμα και θα υπάρχει ένα μίνιμουμ προσόντων το οποίο θα πρέπει να έχουν. Τον 19ο αιώνα έχουμε δει και σε άλλες συναντήσεις μας ότι έχει γίνει ένας θεσμός συντηρητικός, ο οποίος απορρίπτει οτιδήποτε δεν ταιριάζει με αυτό το οποίο πρεσβεύει, υψηλά θέματα, πολύ λίες και διαυγείς και λαμπερές επιφάνειες και ούτω καθεξής. Και είχαμε δει ότι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν ακολουθούσαν την ακαδημαϊκή τέχνη βρίσκονταν στο περιθώριο διότι τα έργα τους απορρίπτονταν και δεν μπορούσαν να εκθέσουν τα έργα τους στο κοινό. Δεν μπορούσαν να έρθουν λοιπόν να διαφημιστούν, να τους γνωρίσει το κοινό, να βρουν παραγγελιοδότες και περνούν στο περιθώριο. Είναι μια επιλογή για τον καλλιτέχνη αν θα ακολουθήσει την ακαδημία ή θα ακολουθήσει έναν δρόμο ο οποίος θα είναι δύσκολος δρόμος, γιατί δεν υπάρχουν άλλες εκθέσεις. Ένα παράδειγμα, ο Κουρμπέ, ο ρεαλισμός, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κινήματος το οποίο είναι στο περιθώριο της Ακαδημίας. Και θυμόμαστε τόσο τον Κουρμπέ το 1855 όσο και τον Εντουάρ Μανέ το 1867, οι οποίοι εκθέτουν μόνοι τους ανεξάρτητα από την έκθεση της, από την παγκόσμια έκθεση του 1855-1867 αντιστοίχως, αποτελούν μία εξαίρεση. Ήταν τόσα πολλά τα έργα που απορρίφθηκαν το 1863, ώστε επίσημα δημιουργήθηκε το Σαλόνι των Απορριφθέντων. Το Σαλόνι των Απορριφθέντων όμως δεν είναι ανεξάρτητο σαλόνι, είναι έργα που έχουν περάσει από την Επιτροπή και έχουν απορριφθεί. Είναι μία, ας πούμε, ειδική περίπτωση. Θυμίζω επίσης ότι και οι Ιμπρεσιονιστές βρίσκονταν στο περιθώριο της Ακαδημίας, δεν εξέθεσαν στα σαλόνια της Ακαδημίας, έφτιαξαν μια ανώνυμη εταιρεία, αυτοδιαχειριζόμενη αν θέλετε, και εξέθεσαν μόνοι τους ανεξάρτητα τα έργα τους. 1874 η πρώτη Ιμπρεσιονιστική έκθεση και ακολούθησαν και άλλες. Άρα λοιπόν υπήρχε πραγματικά η ανάγκη καλλιτέχνες οι οποίοι δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί από το επίσημο σαλόνι, να βρουν διέξοδο και να δείξουν τα έργα τους προς τα έξω. Θυμίζω ότι το 1903 θα δημιουργηθεί το φθινοπορεινό σαλόνι, το είχαμε δει όταν μιλήσαμε για τους φοβιστές, για το 1905 είναι η μεγάλη έκθεση των φοβ και θα ακολουθήσει σε λίγο και η μεγάλη έκθεση των κυβιστών. Πριν όμως από το σαλόνι του 1905 ή του 1910 και 11 αντιστοίχως για τους κυβιστές, ήταν το σαλόνι των ανεξαρτήτων, εκεί όπου οι φοβιστές, ο Ματής παραδείγματος χάρη ή οι κυβιστές εξέθεσαν για πρώτη φορά τα έργα τους. Βλέπετε εδώ την πολυτέλεια ηρεμία και απόλαυση του Ματής από την έκθεση των ανεξαρτήτων του 1905 και το τοπίο του Μπρακ από την έκθεση των ανεξαρτήτων του 1909. Ναι, λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένας επιτυχημένος θεσμός. Άρα λοιπόν και οι Αμερικανοί προχωρούν προς την ίδια κατεύθυνση. Στους κανονισμούς της εταιρείας διαβάζουμε ακριβώς αυτά τα δύο στοιχεία που παίρνει και η Αμερικανική εταιρεία. Είναι δεκτά όλα τα έργα των μελών και ξανά εδώ, καταρχήν θα γίνουν δεκτά όλα τα έργα των μελών. Αυτή είναι η αρχή της Εταιρείας Ανεξαρτητών Καλλιτεχνών στην Γαλλία και στην Αμερική. Εμείς λοιπόν τώρα θέλουμε να δούμε αν τηρήθηκε αυτή η αρχή. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε λοιπόν τι μπορεί να συμβαίνει, ποιο μπορεί να είναι αυτό το σκάνδαλο. Να εδώ το κτίριο Grand Central Palace όπου γίνεται η έκθεση 10 Απριλίου έως 6 Μαΐου 1917, μία έκθεση πάρα πολύ μεγάλης κλίμακας, περίπου 2.500 έργα και 1.200 καλλιτέχνες. Σε διαφορετικές πηγές στον τύπο έχουμε διαφορετικούς αριθμούς. Ο κατάλογος, ο τυπωμένος κατάλογος, κάνει λόγο για 2.103 έργα και συμμετοχή 1.129 καλλιτεχνών. Από περιγραφές έργων γνωρίζουμε ότι υπήρξαν καλλιτέχνες οι οποίοι υπέβαλαν τα έργα τους μετά την εκτύπωση του καταλόγου, οπότε περίπου 2.500 έργα και 1.200 καλλιτέχνες φαίνεται να είναι το σωστό.
Και ήταν αυτός ο σκοπός. Ο William Glackens, ο οποίος είναι ένας από τους καλλιτέχνες που εκθέτουν, είναι μέλος της Ιδρυτικής Επιτροπής της εταιρείας, ήταν μέλος των 8 της ομάδας που εξέθεσε το 1908 και ο οποίος δεν ήταν φίλος των μοντερνιστών, ήταν απέρριπτη απολύτως τον κυβισμό, παραδείγματος χάρη, γράφει στο περιοδικό Touchstone τον Ιούνιο του 17 μετά λοιπόν την έκθεση, ότι ήταν ένα σημαντικό στοιχείο της ψυχολογίας να κάνουμε μία μεγάλη έκθεση. Είναι αυτό που εμείς οι Αμερικανοί ονομάζουμε, ο όρος που χρησιμοποιεί στα αγγλικά είναι punch, γροθιά, αυτό που θα λέγαμε εμείς απήχηση. Το κοινό αυτής της χώρας δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ένα μεγάλο show, για μία μεγάλη έκθεση, και γι' αυτό η μεγάλη έκθεση κατά κάποιον τρόπο διαφημίζει τον εαυτό της. Μία τέτοιου είδους έκθεση κάθε χρόνο θα είναι κάτι το οποίο θα περιμένει κανείς. Προσελκύει το ενδιαφέρον και δημιουργείται, παίρνει τη θέση της ως γεγονός. Το κοινό στο σύνολό του δεν θα πάει σε μία μικρή έκθεση, αλλά οτιδήποτε μεγαλειώδες θα δημιουργήσει περιέργεια. Δεν μπορείς να ξυπνήσεις το κοινό με μία σειρά από τις καλύτερες αλλά μικρές εκθέσεις. Πρέπει να εκπλήξεις τον κόσμο με τον όγκο, το μέγεθος ή το χρώμα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο επιδιώκει η έκθεση. Στην τεχνοκριτική θα δούμε στον τύπο ότι επικρίθηκε αυτό το στοιχείο. Ήταν αχανής η έκθεση και ήταν πάρα πολύ δύσκολο και τα έργα που ήταν αλφαβητικά ήταν ανάκατα και πάρα πολύ δύσκολα. Το κοινό όμως φαίνεται ότι πράγματι ανταποκρίθηκε στο μέγεθος της έκθεσης. Δηλαδή, το γεγονός ότι ήταν τεράστια, ότι κανείς χανόταν, ότι υπήρχε αυτό το οπτικός κορεσμός, άρεσε στο κοινό πράγματι, δηλαδή βρήκε απήχηση. Και βεβαίως άρεσε και πάρα πολύ το ότι το κοινό μπήκε σε θέση κριτή. Δεν υπήρχε καθοδήγηση. Ό,τι έβλεπε, ό,τι καταλάβαινε. Οι καλλιτέχνες θεώρησαν ότι αυτό επιτρέπεται. Οι τεχνοκριτικοί βεβαίως καταλαβαίνετε ότι μάλλον αντέδρασαν αρνητικά, διότι ο ρόλος τους υποβιβάστηκε της καθοδήγησης. Πολυάριθμες λοιπόν έχουμε αναφορές στον τύπο και μάλιστα μέσα σε μια εποχή, είναι 10 Απριλίου ξεκινά η έκθεση, 6 Απριλίου είναι η επίσημη είσοδος των Ηνωμένων Πολιτειών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα λοιπόν ξεκινά σε μια εποχή όπου ο κόσμος ασχολείται με ένα πολύ σημαντικό πολιτικό στρατιωτικό γεγονός, παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Βλέπετε εδώ το New York Herald, η έκθεση λοιπόν τέχνης, χωρίς κοινό, χωρίς βραβείο, με αλφαβητική ανάρτηση. Είναι τα τρία βασικά στοιχεία τα οποία μονίμως έτσι προτάσσονται. Αντιπροσωπεύονται όλα τα κινήματα, όλες οι σχολές, από τις πιο συντηρητικές έως τις πιο ρηξικέλευτες, από έργα τα οποία μας είναι γνωστά ως ιδίωμα ήδη από τον 19ο αιώνα, έως έργα περισσότερο μοντέρνα, αφαιρετικά, κυβιστικά. 5 έργα Αμερικανών καλλιτεχνών βλέπετε εδώ. Άμπραμ Βάλκοβιτς, Αντελαΐντ Λάγκε Ρούσβελτ, Edith Clifford Williams, Rockwell Kent και Joseph Stella. Αλλά και έργα ξένων καλλιτεχνών. Θα εκθέσει ο Πικάσο, θα εκθέσει ο Πικαμπιά, ο Βλαμέν, τον έχουμε δει στους φοβιστές, ο Ντελονέ, είχαμε μιλήσει για αυτόν στην αφαίρεση με τον ορφισμό, ο Ντιέγκο Ριβέρα, ο Μπρακ, νομίζω και ο Μπρακ, ο Πικάσο σίγουρα, και ο Μαρσέλ Ντουσάν, θεωρητικά. Αντιπροσωπεύονται λοιπόν όλα τα κινήματα. Εκτός από τη ζωγραφική και τη γλυπτική, η έκθεση περιλάμβανε πραγματικά παρουσιάσεις μουσικών, θεατρικών, λογοτεχνικών και κινηματογραφικών παραστάσεων. Είναι λοιπόν μια ιδέα πραγματικά συνολικής παρουσίασης της κατάστασης των τεχνών στην Αμερική εκείνη την στιγμή. Τώρα, πόσο εξοικειωμένοι είναι οι Αμερικανοί με αυτό που ονομάζουμε μοντέρνα τέχνη, 1917. Το 1917 στην Ευρώπη
Είχαμε τον φοβισμό, τον εξπρεσιονισμό, τον κυβισμό, τον φουτουρισμό. Ο Καντίνς είχε ξεκινήσει να κάνει αφαιρετικά έργα. Ο Ντελονέ με τον ορφισμό. Ο Λαριόνοφ με την Κοντσαρόβα, τον ραγιονισμό. Κονστρουκτιβιστές, σουπρεματιστές, είμαστε στο 17, νταντααϊστές. Στην Αμερική τα πράγματα είναι λίγο πιο ήρεμα σε σχέση με αυτήν την έξαρση των μοντέρνων κινημάτων. Την πρώτη φορά που το κοινό ήρθε σε επαφή με τη μοντέρνα τέχνη ήταν μόλις 4 χρόνια πριν, το 1913, σε αυτή την περίφημη έκθεση του Οπλοστασίου. Παίρνει το όνομά της από τον εκθεσιακό χώρο σε τρεις πόλεις, Σικάγο, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, με έργα και Αμερικανών και Ευρωπαίων. Εσείς βλέπετε εδώ έναν Μαγιόλ και έναν Μπρανκούζι, με έργα, παραδείγματος χάρη, του Σεζάν, με έργα του Ματίς, με έργα του Μπρακ, με έργα του Καντίνσκι. Ό,τι λοιπόν καινούριο είχε να δώσει η Ευρώπη, τεράστιο σκάνδαλο. Υπήρχαν μοντέρνα κινήματα στην Αμερική. Είχαμε μιλήσει από τον συγχρονισμό όταν μιλήσαμε για την αφαίρεση, αλλά σε μεγάλο βαθμό το κοινό δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Δεν είναι σαν σήμερα όπου η πληροφορία μεταφέρεται αυτόματα και γνωρίζουμε τι γίνεται από τη μια άκρη του κόσμου έως την άλλη. Είναι μια πρώτη επαφή του κοινού με τη μοντέρνα τέχνη, με φοβερές αντιδράσεις. Δημιούργησαν ένα αντίγραφο του μπλε γυμνού του Ματίς, το οποίο και έκαψαν, ένας χαμός. Εδώ δημιούργησε και ένα σκάνδαλο ο Ντισόν πάλι, με το περίφημο γυμνό που κατεβαίνει σκάλα αριθμός 2. Συνήθως το χαρακτηρίζουμε ως ένα κράμα κυβισμού με φουτουρισμό. Οι φουτουριστές ήδη υπήρχαν, δεν είχε επαφή με αυτούς ο Ντισόν όταν έφτιαξε το έργο αυτό. Ένα έργο ιερόσιλος προς τον τρόπο που αντιμετωπίζει το γυμνό. Το γυμνό είναι ένα είδος πάρα πολύ σημαντικό στη ζωγραφική, αισθησιακό, η ανθρώπινη σάρκα. Εδώ δεν υπάρχει σάρκα, υπάρχει σαν μια μηχανή. Ένα σύνολο από γεωμετρικά στερεά σε κίνηση, με γραμμές σχεδόν παράλληλες μεταξύ τους, σε κίνηση κατεβαίνει τη σκάλα. Ιερόσιλος ο Ντισόν το 1912, διάσημος ή μάλλον περιώνυμος στην Αμερική για αυτό το έργο. Η Ευρώπη αγνοεί ότι ο Ντισόν έχει δημιουργήσει όνομα στην Αμερική εξαιτίας του έργου. Δεν έχει πάει στην Αμερική ακόμη, στέλνει το έργο και παραμένει στην Γαλλία. Κάποιοι ίσως κάτι ακούν, αλλά ο γαλλικός τύπος αγνοεί πλήρως την επιτυχία, παύλα αντίδραση απέναντι στο έργο αυτό. Θα έρθει το 17, 4 χρόνια μετά, να δημιουργήσει ένα νέο σκάνδαλο, μία νέα αντίδραση. Φανταστείτε ότι στην έκθεση του 1917, αυτή για την οποία μιλάμε σήμερα, μία από τις εκδηλώσεις ήταν μία ομιλία του νευροψυχιάτρου Elmer Ernest Southard με τίτλο «Είναι οι κυβιστές παράφρονες». Η μοντέρνα τέχνη ακόμα είναι πραγματικά μοντέρνα νέα για το κοινό. Όχι υποχρεωτικά για τους καλλιτέχνες. Υπάρχουν μοντέρνοι καλλιτέχνες Αμερικάνοι. Το κοινό όμως δεν είναι ακόμη εξοικειωμένο με την τέχνη αυτή. Και ακριβώς επειδή η έκθεση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τις σχολές, ούτε τους τεχνοκρίτες, οι αντιδράσεις στον τύπο είναι πάρα πολλές. Καταρχάς, αντίδραση ως προς την έλλειψη κριτικής επιτροπής, θεωρείται ότι το κοινό δεν είναι εις θέση, χωρίς καθοδήγηση, να κρίνει ποια έργα είναι καλά και ποια όχι. Χρειάζεται ένα ξεκαθάρισμα από την επιτροπή και προφανώς υπάρχει ιδέα ότι η μόνη τέχνη η οποία αξίζει να εκτεθεί είναι η καλή τέχνη. Άμα δεν είναι αριστούργημα, να μην δει ποτέ το φως της μέρας. Είναι μία άποψη και αυτή. Και βεβαίως και πολύ είναι η πολέμη της ανάρτησης κατά αλφαβητική σειρά. Εδώ πρέπει να πούμε όχι μόνο ανάμεσα στους κριτικούς, αλλά και ανάμεσα σε αρκετούς καλλιτέχνες, αν και οι περισσότεροι μοντερνιστές δεν έχουν ζήτημα με την αλφαβητική σειρά, ότι θα δημιουργηθεί δηλαδή μία σύγχυση ανάμεσα σε έργα διαφορετικών εκφραστικών τύπων. Πάντως, η σύγχυση, όπως είδαμε, στο κοινό φαίνεται να άρεσε, όπως και το ότι
είχε την ευκαιρία να μπει στη θέση του ανεξάρτητου κριτή. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση, από τον τύπο τουλάχιστον, η αντιπαραβολή, η αντίθεση ανάμεσα στον εισαγόμενο ευρωπαϊκό μοντερνισμό και το αίτημα για μία εγχώρια αμερικανική τέχνη, η οποία θα είναι καλή, θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι ισάξια της ευρωπαϊκής, διότι μέχρι στιγμής τα κινήματα που έχουμε δει στην Αμερική, τουλάχιστον στον ρεαλισμό, στον υπερσιονισμό, έχουν έρθει από την Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν αυτό το αίτημα για εγχώρια τέχνη και η ιδέα ότι όλοι αυτοί οι μοντερνιστές είναι εισαγόμενοι. Έρχονται απ' έξω, έρχονται από μια άλλη χώρα, από άλλες χώρες, έρχονται από την Ευρώπη, μια άλλη Ήπειρο, και εμείς θέλουμε την δική μας καλή, αλλά αμερικανική τέχνη. Οπότε υπάρχει και αυτή, αυτός ο διαχωρισμός ως προς τους μοντέρνους καλλιτέχνες. Μολονότι, όπως είπαμε, υπάρχουν και Αμερικανοί μοντέρνοι καλλιτέχνες. Ποιο είναι λοιπόν το έργο το οποίο στέλνει ο Μαρσέλ Ντουσάν? Είναι αυτό εδώ. Η Κρίνη. La Fontaine. Fountain. Και βλέπετε και μία υπογραφή και ένα έτος. Αρμούτ 1917. Γι' αυτό και έβαλα σε εισαγωγικά εδώ το όνομα. Δεν υπάρχει Αρμούτ. Είναι ένα ψευδώνυμο. Διότι ο Ντουσάν στέλνει την Κρίνη χωρίς να την υπογράψει ο ίδιος. Ο Ντουσάν είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής Ανεξαρτήτων Καλλιτεχνών. Είναι από όλους τους Γάλλους που βοήθησαν στην ίδρυση της εταιρείας, είναι ο μόνος ο οποίος βρίσκεται στην Επιτροπή. Εδώ έχουμε τα μέρη. Να το Σογκλάκενς, του οποίου το μικρό απόσπασμα από το Touchstone διαβάσαμε πριν από λίγο. Και εδώ Μαρσέλ Ντουσάν. Ο Γκλέζ, παραδείγματος χάρη, Αλμπέρ Γκλέζ, ο οποίος επίσης δραστηριοποιείται, δεν είναι σε αυτή την επιτροπή. Επιπροσθέτως, ο Ντουσάν ήταν ο επικεφαλής της επιτροπής που ήταν επιφορτισμένη με την ανάρτηση των έργων. Είναι αυτός ο οποίος πρότεινε την ανάρτηση κατά αλφαβητική σειρά. Στέλνει λοιπόν ένα έργο το οποίο προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις, ξέρει ότι θα προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, γι' αυτό και το στέλνει με ψευδώνυμο. Κάποιος Αρμούτ στέλνει το έργο, στέλνει και τα 6 ευρώ και έχει λοιπόν δικαίωμα συμμετοχής. Το σκάνδαλο λοιπόν το πρώτο προκύπτει από το γεγονός ότι το έργο δεν εκτίθεται. Μία ομάδα περίπου 10 ατόμων από την Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης κατά χώρας ψηφίζει εάν το έργο θα μπει ή δεν θα μπει, καταψηφίζεται και αποφασίζεται να μην εκτεθεί. Κρύβεται πίσω από ένα παραβάν και ο Μαρσέλ Ντουσάν μετά από αυτό υποβάλλει την παραίτησή του από την Επιτροπή και από την εταιρεία. Πρώτο σκάνδαλο λοιπόν, η μη περίληψη του έργου. Ποιος είναι αυτός ο Αρμούτ καταρχάς, γιατί και εμείς σήμερα έχουμε μερικές απορίες γύρω από αυτό το όνομα. Ο Ντουσάν εξηγεί ότι αυτήν την... Βλέπετε τι είναι, ένα ανδρικό ουρητήριο. Ότι το αγόρασε από ένα κατάστημα, τον Τζέι Μότ, το οποίο μοιάζει το όνομα. Αργότερα σε άλλες συνεντεύξεις είπε ότι η σκέψη ήρθε σε σχέση με ένα ντουέτο κωμικό από κόμικ στις εφημερίδες και τον περιοδικό τύπο της εποχής, τους Μότ και Τζεφ, και φαίνεται ότι οπωσδήποτε ο συσχετισμός με το κόμικ είχε γίνει, γιατί η Κάθριν Τράιερ, η οποία είναι δραστήρια σε αυτόν τον χώρο, σε ένα γράμμα στον Γκλάκεν, στις 26 Απριλίου, 10 Απριλίου θυμίζω ξεκίνησε η έκθεση, θεωρεί ότι ένας από τους λόγους που πολλοί καταψήφισαν, γιατί και αυτή καταψήφισε στην αρχή και μετά, επειδή είναι πολύ φίλη με τον Ντουσάν, του έγραψε ότι δεν κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, χωρίς να ξέρει ότι είναι αυτός,
ότι δεν κατάλαβα το σκεπτικό πίσω από αυτό, ότι πολλοί θεώρησαν ότι το έργο έχει σταλεί ως αστείο, διότι έγινε ο συσχετισμός, η Μουτ και Τζεφ είναι πολύ γνωστό έτσι, πώς λέμε εμείς χοντρός και λιγνός ή ξέρω εγώ Daffy Duck ή οτιδήποτε άλλο, είναι ένα γνωστό κωμικό ντουέτο από τον περιοδικό τύπο και ο συσχετισμός έγινε αυτό, δηλαδή τον αναφέρει και η Dreyer ήδη όσο γίνεται η έκθεση. Το αν ήταν πράγματι πηγή έμπνευσης ή όχι, από μία συνέντευξη του Duchamp προκύπτει. Αυτό από άλλη συνέντευξη προκύπτει ο Mott, από όπου αγόρασαν, υπάρχει πράγματι αυτό το κατάστημα, υπήρχε πράγματι αυτό το κατάστημα. Το R αντιστοιχεί στο Richard, τη γαλλικά Richard, που θα λέγαμε ότι είναι, ο Rich είναι ο πλούσιος, ο Richard είναι έτσι ένας πιο, πώς το πω, δημόδης τύπος και ο Duchamp το βρήκε πετυχημένο για το είδος του έργου το οποίο στέλνει. Κάνει λοιπόν ένα μικρό αστείο, το οποίο δεν είναι αστείο προς την Επιτροπή, είναι αστείο ανάμεσα στο όνομα και το αντικείμενο. Σε ένα γράμμα στην αδελφή του στις 11 Απριλίου, την επόμενη λοιπόν μέρα από τα εγγένεια, η έκθεση ανοίγει 9, τα επίσημα εγγένεια για το κοινό είναι 10, στις 11 λοιπόν του μηνός, εδώ μας λέει πες, διηγήσου στην οικογένεια την εξής λεπτομέρεια. Ο Duchamp είναι μέλος μιας, είχε άλλα 5 αδέλφια, τα 2 ήταν ζωγράφοι και η αδελφή του επίσης η μία. 4 λοιπόν καλλιτέχνες έχει η οικογένεια. Πες λοιπόν αυτή την λεπτομέρεια στην οικογένεια. Οι ανεξάρτητοι άνοιξαν χτες με μεγάλη επιτυχία. Μία φίλη μου με ψευδώνυμο ανδρικό, Richard Mott, έστειλε ένα ουρητήριο πορσελάνινο σαν γλυπτό. Δεν ήταν καθόλου χυδαίο και δεν υπήρχε λόγος να το αρνηθούν. Η Επιτροπή αποφάσισε να το αρνηθεί, να αρνηθεί να εκθέσει αυτό το πράγμα. Έδωσα την παρέτησή μου και θα αποτελέσει αυτό έτσι σχόλιο, πώς το πω, κουτσοπολιό, αρκετά σημαντικό, έτσι, με αρκετό αντίκτυπο, στη Νέα Υόρκη. Αυτή η φράση, μία φίλη μου με ανδρικό ψευδώνυμο, έχει προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις και διάφορες ερμηνείες. Η μία έτσι και πολύ απλή είναι ότι δεν θέλει ακόμα να πει ότι είναι ο ίδιος, γιατί από ό,τι φαίνεται ελάχιστοι το γνώριζαν από την πολύ έτσι, στενή του παρέα. Οπωσδήποτε η Dreyer που είναι πολύ φίλη του δεν το γνωρίζει. Η μία περίπτωση λοιπόν είναι ότι δεν ήθελε να μεταφέρει ότι είναι ο ίδιος και δημιουργεί αυτή την ιστορία. Η άλλη περίπτωση είναι επειδή έχει ένα alter ego με το οποίο υπογράφει μερικές φορές τα έργα του. Δεν το γνωρίζουμε από το 17, το 20, 21 και μετά το γνωρίζουμε ως Rose Selavie. Με δύο ρο, θα το προφέραμε Eros, Selavie, ακούγεται όπως το Selavie, είναι η ζωή. Όταν διαβάσουμε όλο το όνομα είναι Eros Selavie, θα μπορούσαμε να το πούμε ο έρωση είναι η ζωή. Αρέσουν πάρα πολύ τα λογοπαίγνια και οι παρηχήσεις των Duchamp. Είναι μια φωτογραφία από τον Man Ray. Δεν κυκλοφορεί έτσι, έχει φτιάξει μια περσόνα για την οποία κιόλας ο Man Ray έχει φτιάξει μια ολόκληρη ιστορία για το ποια είναι και τι είναι αυτή η έρωση, δηλαδή, η οποία είναι καλλιτέχνης και υπογράφει διάφορα έργα, κάποια από τα έργα του Duchamp. Ότι μπορεί να είναι ο ίδιος ο Duchamp, ο οποίος έχει αρχίσει να σκέφτεται αυτή την περσόνα. Μια άλλη περίπτωση είναι να είναι η Louise Norton, η οποία είναι πολύ φίλη με τον Duchamp και θα γράψει ένα κείμενο υπέρ της κρίνης στον τύπο και το τηλέφωνο της οποίας, μάλλον η διεύθυνση της οποίας, μαζί με το όνομα του Duchamp, αναφέρονται σε ένα γράμμα του Stiglitz, είναι ο φωτογράφος που φωτογράφησε την κρίνη, ως τα στοιχεία επικοινωνίας προς έναν φίλο του, εάν θέλει να μάθει περισσότερα για αυτό το έργο. Δίνει το όνομα του Duchamp και μία διεύθυνση που είναι αυτή της Norton. Μία περίπτωση πώς είναι η Norton. Αν και η ίδια ποτέ δεν έχει πει ότι είναι δικό της έργο. Την βλέπετε εδώ με τον Edgar Varèse, τον συνθέτη, είναι ο σύζυγός της.
την Σιζάν Ντισάν, επίσης καλλιτέχνα, τον Ζαν Κροτή ζωγράφο και την Μέρι Ρέινολτς ζωγράφο επίσης. Η άλλη περίπτωση η οποία έχει έτσι προταθεί είναι μήπως είναι η Βαρόνη Έλσα Φράιταγ Λόγινχόβεν. Είναι πραγματικά Βαρόνη, είναι μία Γερμανίδα, είναι ο τρίτος της άντρας, ο Βαρόνος Φράιταγ Λόγινχόβεν, ο οποίος μάλιστα την άφησε και γύρισε στη Γερμανία και έμεινε αυτή χωρίς καθόλου χρήματα στη Νέα Υόρκη. Είναι μία φοβερή προσωπικότητα του Νταντά της Νέας Υόρκης, την βλέπετε. Άλλωστε, η οποία γράφει, η οποία δημιουργεί έργα, μεταξύ άλλων μαζί με τον Μόρτον Σάμπεργκ έχει δημιουργήσει αυτό το έργο που λέγεται «Θεός το 17» και είναι η σωλήνα μιας αποχέτευσης πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο. Ήταν πολύ φίλη με τον Ντισάν, ήταν όμως και μια γυναίκα η οποία τα έλεγε έξω από τα δόντια, ζούσε πραγματικά ως νταταΐστρια με ρούχα τα οποία έφτιαχνε, ήταν μοντέλο, κυκλοφορούσε πολλές φορές η Μίγιν, ήταν μια προσωπικότητα, τη λέγαμε κεντρική με τα σημερινά δεδομένα, φανταστείτε το 1917, και είναι μια προσωπικότητα η οποία τα έλεγε έξω από τα δόντια, δεν έχει ποτέ πει ότι έχει φτιάξει την Κρίνη, και είναι μια προσωπικότητα η οποία πολλοί θεωρούν ότι εάν την είχε φτιάξει θα το έλεγε. Πάντως, ο Ντισάν έχει δηλώσει ο ίδιος ότι η Κρίνη είναι δική του, το δήλωσε πολύ αργότερα, αποκάλυψε ότι είναι ο δημιουργός. Να τη λοιπόν αυτή η Κρίνη στην φωτογραφία του Άλφρεντ Στίγλιτς. Ο Άλφρεντ Στίγλιτς είναι φωτογράφος, είναι από τους ριζοσπάστες φωτογράφους, από αυτούς οι οποίοι, πολέμιζαν για την αναγνώριση της φωτογραφίας ως καλής τέχνης. Στο στούντιό του, θα παντρευτεί την Τζόρτζια Ο'Κίφ, στο στούντιό του συγκεντρώνονται όλοι οι μοντέρνοι καλλιτέχνες της εποχής, πραγματοποιεί εκθέσεις στο στούντιό του. Και αυτή λοιπόν την Κρίνη, κάποια στιγμή βρίσκεται στο στούντιο του Στίγλιτς. Και πώς βρίσκεται, πώς προέκυψε να φτάσει εκεί. Ο Ντισάν πρέπει να υπέβαλε την Κρίνη αρκετά αργά, γιατί στις 28 Μαρτίου ήταν η ημερομηνία μέχρι την οποία θα μπορούσαν να υποβάλουν τις φωτογραφίες οι καλλιτέχνες για την εκτύπωση του καταλόγου. Πρέπει να έφτασε λίγο πριν την έναρξη της έκθεσης, διότι οι συζητήσεις πρέπει να γίνουν 8 ή 9 του μηνός, 10 ο Ντισάν παρετείται. Η Beatrice Wood στο ημερολόγιο της αναφέρει συζητήσεις σχετικά με την έκθεση του έργου στις 7 Τετάρτου. Και σε διάφορες μεταγενέστερες εκδοχές, η ίδια και δημοσιεύσεις της, παραθέτει και μια φιλονικία ανάμεσα στον Άρενσπεργκ, είναι ένας συλλέκτης τέχνης πολύ φίλος του Ντισάν, και τον Μπέλους, σχετικά με την έκθεση έτσι, η μη της Κρίνης, με τον Μπέλους να την ονομάζει χυδαία, άσεμνη και προσβλητική, και τον Άρενσπεργκ να υπερασπίζεται το έργο. Και θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς είπε. Πού βρίσκεται αυτή η Κρίνη? Ο Ντισάν σε μία συνέντευξή του λέει ότι παρέμεινε κρυμμένη σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Γνωρίζουμε όμως από ένα γράμμα του Στίγλιτς ότι βρισκόταν τουλάχιστον στις 19 Απριλίου στο ατελιέ του, γιατί τότε την φωτογραφίζει. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή την πήρε, και η Κάθριν Ντράιερ όταν γράφει στον Ντισάν και του λέει να ανακαλέσει την παρέτησή του, του λέει ότι ούτως ή άλλως η Κρίνη έχει κλαπεί από εκεί που ήταν κρυμμένη, αφού το γράφει στις 13 του μηνός, πήγε ο Ντισάν με άλλα λόγια και την πήρε. Και γιατί την πήγε στον Στίγλιτς να τη φωτογραφίσει? Διότι το κοινό δεν γνωρίζει τίποτε από αυτή την ιστορία. Εφόσον η Επιτροπή είπε ότι δεν θα εκτεθεί, απέρριψε την έκθεση της Κρίνης, το κοινό δεν γνωρίζει ότι υπάρχει κάπου πίσω από ένα παραβάν ένα έργο το οποίο μπορεί να δει. Ο Ντισάν λοιπόν θα μεταφέρει την Κρίνη στο ατελιέ του Στίγλιτς και θα αφιερώσει το δεύτερο τεύχος του περιοδικού Blind Man, το οποίο δημοσιεύει, στην Κρίνη.
Το περιοδικό αυτό δημιουργήθηκε σχεδόν αποκλειστικά για την, για την προβολή της έκθεσης. Να το πρώτο τεύχος, δύο τεύχοι μόνο κυκλοφόρησαν, είναι το τεύχος των ανεξαρτήτων και το δεύτερο τεύχος, με ένα έργο του Duchamp, όχι όμως αυτό που μας ενδιαφέρει, η φωτογραφία ήταν στο εσωτερικό, αφιερωμένο στο σκάνδαλο της κρίνης, στο σκάνδαλο της απόρριψης του έργου, ενώ οι ανεξάρτητοι είχαν διαφημίσει προς όλους ότι όλα τα έργα θα γίνονται δεκτά. Ποια είναι η θέση του Duchamp στην έκθεση, το είπαμε, και στη συνέχεια βεβαίως το μαθαίνει και το κοινό, το μαθαίνει και ο τύπος. Το περιοδικό βγαίνει στις 5 Μαΐου, στον τύπο κυκλοφορεί ήδη από τον Απρίλιο, επειδή απαραιτήθηκε ο Duchamp, ποιος ήταν ο λόγος. Εκεί περιγράφεται το έργο, ένας Αρμούτ, και μερικές φορές γράφεται και λανθασμένα το όνομά του, έστειλε ένα σκεύος, ένα είδος υγιεινής, δεν προσδιορίζεται τι είναι, δεν ξέρει ο τύπος τι είναι και το μαθαίνει με το περιοδικό του Blind Man. Ποιες είναι οι κατηγορίες απέναντι στην κρίνη? Η πρώτη κατηγορία είναι ότι είναι άσεμνη, ότι είναι χυδαία, διότι είναι ένα ουρητήριο. Και η Norton στο κείμενο το οποίο συνοδεύει τη φωτογραφία, στο δεύτερο τεύχος του Blind Man, δηλώνει ότι ένα ουρητήριο, όπως και ένας νηπτήρας, όπως και μια μπανιέρα, δεν είναι ούτε σεμνό, ούτε άσεμνο. Δεν έχει ηθική διάσταση. Αν ήταν άσεμνο, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στις βιτρίνες των καταστημάτων πώλησης ειδών υγιεινής, γιατί θα προσέβαλε τη δημόσια εδώ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το αντικείμενο από μόνο του δεν είναι άσεμνο. Το δεύτερο φυσικά στοιχείο είναι ότι δεν το έχει φτιάξει ο Αρμούτ ή ο Duchamp, ότι ο καλλιτέχνης ιδιοποιήθηκε τη δουλειά ενός άλλου. Αυτό είναι ένα μαζικό παραγόμενο. Προϊόν βγήκε από ένα εργοστάσιο, ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι συμμετείχαν στη δημιουργία του, δεν είναι έργο του Duchamp. Και γράφει η Norton ότι δεν έχει σημασία αν ο Αρμούτ το έφτιαξε, σημασία έχει ότι το επέλεξε. Και με την επιλογή του άλλαξε τη λειτουργία του. Αυτό το έργο το βλέπετε. Καταρχάς είναι αναποδογυρισμένο. Είναι γυρισμένο κατά 90 μοίρες. Δεν έχει συνδεθεί με κανένα αποχητευτικό σύστημα. Έχει μπει πάνω σε ένα βάθρο και πρόκειται να εκτεθεί σε μία έκθεση έργων τέχνης. Έχει πάψει λοιπόν να λειτουργεί ως ουρητήριο. Θέλω να πιστεύω ότι κανείς κύριος δεν θα πήγαινε σε μία γκαλερί, θα έβλεπε αυτό και θα κατέβαζε τον παντελόνι του για να το χρησιμοποιήσει. Όχι μόνο διότι δεν υπάρχει καζανάκι ή σωλήνας απορροής ή όχι μόνο γιατί είναι αναποδογυρισμένο και όχι μόνο γιατί είναι σε ένα βάθρο και θα πρέπει να φέρετε μέσα σας και μια μικρή σκαλίτσα για να φτάσετε, αλλά γιατί θα σκεφτόσασταν ότι δεν είναι ο χώρος στον οποίο χρησιμοποιείται. Το όνομα βεβαίως δεν είναι τυχαίο, είναι κρίνη, fountain, fontaine. Υπάρχει μια δόση αστεϊσμού. Πολλοί ρωτούν, γράφει Norton, το έστειλε στα σοβαρά ή το έστειλε για αστείο, πώς το πω, όχι κοροϊδευτικά, αλλά με δόση αστεϊσμού. Και απαντάει η ίδια η Norton, δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Είναι υποχρεωτικό για την τέχνη να είναι μόνο σοβαρή ή να είναι μόνο αστεία. Θα μπορούσε να είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Τρίτο ερώτημα. Αυτό το αντικείμενο έχει αισθητική διάσταση? Ο τρόπος με τον οποίο το φωτογράφησε ο Στίγλιτς
δείχνει ότι θεωρεί ότι έχει. Αυτό που βλέπετε πίσω ως βάθος είναι ο πίνακας «Οι πολεμιστές» του Μάρστεν Χάτλεϊ, ενδεχομένως να το έχει διαλέξει και για την σύνθεση, όπου στο σημείο αυτό ακριβώς, όπου υπάρχει αυτό το σχήμα, μπαίνει η κρίνη με ένα παρόμοιο περίπου σχήμα, αλλά και ενδεχομένως και λόγω του θέματος, «Οι πολεμιστές», ένας πόλεμος ανάμεσα στον Duchamp, στον καλλιτέχνη που στέλνει το έργο, και στην Επιτροπή η οποία το απορρίπτει. Και πολλές από τις περιγραφές του έργου μιλούν για αισθησιακές καμπύλες, μιλούν για την φόρμα αυτού του αντικειμένου, την φόρμα την οποία δεν επεδίωξε ο Duchamp. Αλλά με το να σταματήσει, να αφαιρέσει την αρχική του λειτουργία και να το βάλει σε ένα χώρο καλλιτεχνικό, δίνει δικαίωμα σε αυτόν που το βλέπει να σκεφτεί αν η φόρμα είναι αισθησιακή, είναι αυστηρή, οτιδήποτε, να θέσει ερωτήματα που θα έθετε σε ένα έργο τέχνης, να το αντιμετωπίσει με όρους αισθητικής. Διότι πλέον δεν είναι ένα ουρητήριο. Το ουρητήριο είναι ένα αντικείμενο που δεν έφτιαξε ο Duchamp. Η κρίνη, όμως, είναι ένα έργο που έφτιαξε ο Duchamp μέσα από την επιλογή και μέσα από το όνομα, το οποίο αναγκάζει αυτόν που το βλέπει να σκεφτεί γιατί έχει μπει αυτό το όνομα και να σκεφτεί για το αν αυτό είναι ένα έργο τέχνης ή όχι, άρα να μπει σε μια διαδικασία πνευματική, εγκεφαλική για αυτό το οποίο βλέπει, στην οποία δεν πρόκειται να έμπαινε ποτέ μπαίνοντας σε ένα αποχωρητήριο και βλέποντας ένα ουρητήριο. Το αντικείμενο αυτό, ο Duchamp το ονομάζει ready-made, μία λέξη. Στα ελληνικά θα το λέγαμε ετοιματζίδικο. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί από το 17, σίγουρα και από το 15. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει ένα έτοιμο αντικείμενο και του δίνει υπόσταση καλλιτεχνική. Δεν αρνείται ότι το βρήκε έτοιμο, το λέει, είναι ετοιματζίδικο. Υπάρχει μία ολόκληρη, πώς το πούμε, μια ολόκληρη ιστορία, ένα ολόκληρο παρελθόν γύρω από τα ετοιματζίδικα, γύρω από την χρήση έξω καλλιτεχνικών έτοιμων αντικειμένων στην τέχνη. Εμείς είχαμε δει τέτοια παραδείγματα όταν μιλήσαμε για την αφαίρεση. Είδαμε παραδείγματος χάρη το ζωγραφικό ανάγλυφο του Τάτλιν, το οποίο χρησιμοποίησε ένα κομμάτι ξύλο, γυαλί, άσφαλτο, υλικά, τα οποία δεν συνδέονταν μέχρι τότε με την τέχνη, με την πλαστική, τουλάχιστον την γλυπτική. Μπορούμε να δούμε επίσης, όχι δεν το είχαμε δει αυτό, αλλά μπορούμε επίσης να αναφέρουμε τα κολλάζ του Κούρτ Σφίτερς, ο οποίος ανήκει στο Νταντά, εισαγωγή ξένων αντικειμένων τα οποία βρίσκει. Στον Νταντά και στον σουρεαλισμό τα αντικείμενα αυτά ονομάζονται ευρεθέντα αντικείμενα, objet trouvé. Αντικείμενα που βρήκε κάποιος τυχαία. Εμείς θα τα λέγαμε σήμερα σκουπίδια και τα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη. Ο Duchamp έχει κάνει ready-made, δεν τα λέει objet trouvé, τα λέει ready-made και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Το 1913, παραδείγματος χάρη, τοποθέτησε μία ρόδα ποδηλάτου πάνω σε ένα σκαμπό και απλώς την έβλεπε να γυρίζει. Για αυτά τα πρώτα ready-mades, ο ίδιος ο Duchamp λέει ότι δεν είχε σκοπό να τα δημιουργήσει ως αντικείμενα τέχνης. Τα έκανε για λόγους ψυχαγωγίας. Του άρεσαν και τα έφτιαξε. Κουνούσε τη ρόδα, την παρακολουθούσε, του έδινε διάφορες ιδέες. Η αρχική λοιπόν δημιουργία δεν είχε να κάνει με τα έργα τέχνης. Το Νταντά άλλωστε ως κίνημα είναι ένα κίνημα το οποίο δηλώνει ότι είναι μη τέχνη, ότι είναι αντιτέχνη, δεν τον ενδιαφέρει το αισθητικό κομμάτι. Το ready-made όμως είδαμε ότι είχε αποκτήσει μια αισθητική πλευρά. Τουλάχιστον η κρίνη. Την κρίνη δεν την βρήκε ο Duchamp, την
έψαξε επί τούτου, την επέλεξε και την προτείνει ως έργο τέχνης, σε αντίθεση παραδείγματος χάρη με τη ρόδα ποδηλάτου. Τι είναι τα ready-made, μας έχει πει ο ίδιος ο Τισσόν σε μία συνέντευξή του το 1961 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης με αφορμή μία έκθεση για το assemblage και μας λέει «Ήδη από το 1913 είχα την ευτυχή ιδέα να στηρίξω μια ρόδα ποδηλάτου σε ένα σκαμνί της κουζίνας και να την παρακολουθώ να γυρίζει. Λίγους μήνες μετά αγόρασα ένα φτηνό αντίγραφο κάποιου χειμωνιάτικου βραδινού τοπίου, το οποίο ονόμασα φαρμακείο, αφού του πρόσθεσα δύο μικρές κουκίδες, μια κόκκινη και μια κίτρινη στον ορίζοντα. Στη Νέα Υόρκη το 1915 αγόρασα από ένα κατάστημα οικιακών ειδών ένα φτιάρι για το χιόνι, πάνω από το οποίο έγραψα προκαταβολή για το σπασμένο χέρι. Καταλαβαίνετε, είτε δεν θα το χρησιμοποιήσετε και θα σπάσετε το χέρι σας περπατώντας στα χιόνια και τους πάγους, ή θα το χρησιμοποιήσετε και θα γλιστρήσετε και θα σπάσετε πάλι το χέρι σας. Ήταν εκείνη περίπου την εποχή που η λέξη ready-made μου ήρθε στο μυαλό για να χαρακτηρίσω αυτή τη μορφή έκφρασης. Ένα σημείο που θέλω πολύ να τονίσω είναι ότι η επιλογή αυτών των ready-mades δεν υπαγορεύτηκε ποτέ από κάποια αισθητική απόλαυση. Η επιλογή βασιζόταν σε μια αντίδραση οπτικής αδιαφορίας με πλήρη απουσία του καλού ή του κακού γούστου. Στην πραγματικότητα, σε μια πλήρη αναισθησία. Προσέξτε, δεν εννοεί όταν του δώσει αξία αισθητική, εννοεί ότι η επιλογή, διαλέγω το αντικείμενο με βάση την οπτική αναισθησία. Δεν θέλω να είναι ούτε ωραίο, ούτε άσχημο αυτό που θα διαλέξω όταν το διαλέξω. Γιατί όταν καθίσω, σε άλλη του συνέντευξη το έχει πει, μαζί με αυτό το αντικείμενο 5-10 μέρες, θα αρχίσω να αναπτύσσω άποψη για το αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Όσο πιο πολύ κοιτάς κάτι, τόσο πιο αυθόρμητο είναι να δημιουργηθεί η έννοια του γούστου της αντίδρασης απέναντι σε αυτό το αντικείμενο. Όταν λοιπόν το επιλέγω, θέλω να είναι ουδέτερο, οπτικά να μην έχει αισθητικά χαρακτηριστικά ούτε ωραία, ούτε άσχημο, όχι να είναι άσχημο, να μην είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όταν θα γίνει ready-made, όταν θα αποκτήσει το χαρακτήρα της τέχνης, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αισθητική διάσταση. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ήταν η σύντομη φράση που έγραφα καμιά φορά πάνω στο ready-made. Αυτή η φράση, αντί να περιγράψει το αντικείμενο σαν τίτλος, επεδίωκε να μεταφέρει τη σκέψη του θεατή προς άλλες κατευθύνσεις. Σταματά λοιπόν να έχει αυτή τη λειτουργία. Η φράση είναι το κλειδί της αλλαγής της λειτουργίας και της δημιουργίας νέων σκέψεων για αυτό το αντικείμενο. Είναι μια τέχνη, λοιπόν, αν θέλετε, το ready-made, εγκεφαλική. Δεν είναι οπτική, retinal είναι όλος και retinal όρος που χρησιμοποιεί ο Τισσόν για την οπτική τέχνη. Η τέχνη, ιδιαίτερα από τους υμπρεσιονιστές και μετά, δηλώνει είναι οπτική, είναι πώς φαίνονται τα αντικείμενα, πώς φαίνονται στον κυβισμό, πώς φαίνονται στον φοβισμό. Θέλω μια τέχνη που να επιστρέψει στο πνευματικό κομμάτι, στην σκέψη την οποία θα κάνω εγώ, βλέποντας αυτά τα αντικείμενα, πολλές φορές με μία δόση χιούμορ, προκαταβολή για το σπασμένο χέρι ή το δώρο που θα κάνει στον φίλο του τον Άρενσμπεργκ, 50 σεσέ κοπανιστού παρισινού αέρα σε μία αμπούλα που αγόρασε από το φαρμακείο. Υπάρχει λοιπόν η δόση του αστεϊσμού, είναι και ένα χαρακτηριστικό γενικότερο του Ντισσόν. Εγώ τώρα θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα βλέποντας ένα τέτοιο έργο. Δεν θέλω να πω τι είναι τέχνη, γιατί είναι μια μεγάλη ιστορία και η πιο απλή απάντηση είναι ότι σε διαφορετικές εποχές η τέχνη έχει διαφορετικούς ορισμούς. Αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ στο θέμα του ποιος ορίζει τι είναι τέχνη και εάν αυτό το έργο έπρεπε να εκτεθεί όχι μόνο γιατί η ομάδα των ανεξαρτήτων είχε πει ότι θα δεχθεί όλα τα έργα, αλλά γιατί αυτό το έργο με την αλλαγή της λειτουργίας μπορεί να λάβει θέση έργου τέχνης λόγω της επιλογής του καλλιτέχνη. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω και θα ρωτήσω. Είναι έργο τέχνης και αν δεν είναι, τι του λείπει. Ο καλλιτέχνης
τι είναι ο καλλιτέχνης, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης να πει ότι αυτά που φτιάχνει είναι έργα τέχνης. Ψάχνω έναν ορισμό, μάλλον δεν ψάχνω τον ορισμό, ψάχνω ποιον ορισμό έχει ο καθένας στην δική του σκέψη για να δούμε αν είναι ένας ορισμός ειλικρινής, αν δηλαδή τον εφαρμόζει πάντοτε. Ο καλλιτέχνης πρέπει να φτιάχνει μόνος του τα έργα τέχνης. Αν δεν φτιάχνει τα έργα τέχνης μόνος του, είναι καλλιτέχνης. Πείτε μου μερικές καλές τέχνες. Λογοτεχνία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική. Πιστεύετε ο Μικελότσο Μικελότσι και ο Φρανσέσκο Μπορομίνη και ο Κάρλο Ραϊνάλντι ότι έβαλαν έστω και ένα λιθαράκι όταν χτίστηκε το Παλάτσο Μέντιτσι Ρικάρντι και η Σάντα Νιέζε Ινάγκονε στη Ρώμη. Έφτιαξαν ο Μπορομίνη και ο Μικελότσι αυτά που βλέπετε. Θα μου πείτε, τα σχεδίασαν. Άμα το θέμα είναι η σχεδίαση, τότε είναι καλή ζωγράφη. Αν το θέμα είναι μηχανικό, είναι καλή μηχανική. Εμείς όμως λέμε ότι η αρχιτεκτονική είναι μία από τις καλές τέχνες. Οι αρχιτέκτονες δεν φτιάχνουν οι ίδιοι τα έργα τέχνης. Δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε κάτω ένα σχέδιο και πάνω πραγματοποιημένα δύο σκεύη από ένα σερβίτσιο το οποίο έφτιαξε, σχεδίασε ο Μεσονιέ για τον Δούκα του Κίνστον. Ο Μεσονιέ το σχεδίασε. Δεν έφτιαξε ούτε το κυροπήγιο, ούτε αυτήν την τερίνα που βλέπετε δίπλα. Τα δύο αυτά έργα, το κυροπήγιο το έκανε ο Κλοντ Ντουβιβιέ και την τερίνα δίπλα η Μπονεστρέν και Αρνέ. Καλλιτέχνες, αργυροχώοι, μεταλλοτέχνες στην μικρογλυπτική. Ποιος είναι καλλιτέχνης από τους δύο? Αυτός που το έφτιαξε ή αυτός που το σχεδίασε? Αυτός που το εκτέλεσε ή αυτός που το σχεδίασε? Ναι, αλλά αυτός που το εκτέλεσε δεν το σκέφτηκε, το βρήκε έτοιμο. Μόνο το δεξιοτεχνικό μέρος λοιπόν. Και αυτός που το σχεδίασε, ο Μεσονιέ, ήταν αρχιτέκτονας. Τα χέρια του να φτιάξουν τέτοιο πράγμα δεν ήξεραν. Γιατί αν ο Μεσονιέ είναι καλλιτέχνης χωρίς να έχει εκτελέσει το έργο του, τότε και ο Ντισάν είναι καλλιτέχνης χωρίς να έχει εκτελέσει το έργο του. Του έχει δώσει ένα νέο νόημα και μας έχει προκαλέσει να σκεφτούμε. Θα έλεγα ότι περισσότερο για αυτή την κρίνη, πολύ περισσότερο έχουμε καθίσει να σκεφτούμε αν είναι έργο τέχνης ή όχι, από οποιοδήποτε άλλο έργο. Αυτό και μόνο του δείχνει ότι καθίσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Και τι γράφει πάνω το έργο αυτό? Fait par Meissonier architecte. Όχι σχεδιάστηκε, fait είναι φτιάχτηκε. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ, ούτε και τώρα πιστεύω θα πάμε να σκεφτούμε και να πούμε «Α, το μπάλιο Meissonier κάθισε και ιδιοποιήθηκε το έργο του Duvivier και του Bonestrain και έβαλε το όνομά του, έβαλε την υπογραφή του πάνω». Ενώ όταν βλέπουμε το ουρητήριο λέμε «Α, τον άτιμο, τον Αρμούτη, τον Duchamp, πήγε και έβαλε την υπογραφή του σε κάτι που δεν έφτιαξε». Λοιπόν, ούτε ο Meissonier. Θα μπορούσε να πει «Τεσσινέ», όταν έχουμε χαρακτικά λέει «Ντελινεά, το σχεδίασε, σκούλτ, το χάραξε». Εδώ δεν έγραψε το σχεδίασε, το φτιάξε. Και δεν το λέω για να πω ότι «Α, και τώρα πρέπει να παραδεχτείτε ότι ο Ντισάν είναι ο καλλιτέχνης και το έργο τέχνης είναι η κρίνη». Το λέω με την έννοια ότι όταν φτιάχνουμε έναν ορισμό στο κεφάλι μας, τον τηρούμε ή έχουμε εξαιρέσεις ανάλογα με το αν μας αρέσει ή όχι, γιατί το θέμα αν είναι κάτι όχι τέχνη δεν είναι ωραία ή άσχημη τέχνη. Είναι ο ορισμός. Ποιος είναι αυτός που δίνει τον ορισμό? Δεν ξέρουμε τι είναι τέχνη. Ποιο να πάμε να ρωτήσουμε τι είναι τέχνη? Μην μου πείτε το λεξικό, προφανώς ο λεξικογράφος καταγράφει. Καταγράφει τον ορισμό έτσι όπως χρησιμοποιείται, δεν τον δημιουργεί. Ποιον θα πάτε να ρωτήσετε τι είναι τέχνη?
τον καλλιτέχνη. Είναι η πρώτη φορά σε κοινό που κάποιος μου το λέει. Οι περισσότεροι μου λένε τον ιστορικό τέχνη, τον τεχνοκρίτη, τον θεωρητικό τέχνη, το κοινό. Ενώ αν ρωτούσα ποιον θα ρωτήσετε την ιατρική, πολλοί απαντούν τον γιατρό. Τι είναι η δικηγορία, τον δικηγόρο. Σπανίως είναι η πρώτη φορά που κάποιος μου λέει κατευθείαν τον καλλιτέχνη. Περισσότεροι δεν ρωτούν τον καλλιτέχνη. Επίσης, μια ερώτηση. Το κοινό καθορίζει τι είναι τέχνη, όχι τι είναι ωραία ή άσχημη τέχνη, δημοφιλής ή μη δημοφιλής, ακριβή ή μη ακριβή, άξια λόγου ή μη άξια λόγου. Τι είναι τέχνη, τον ορισμό. Δηλαδή, αν το κοινό πει αυτό κάτι, δεν είναι τέχνη. Αυτός που το έχει φτιάξει πάβει να είναι καλλιτέχνης και το έργο του πάβει να είναι τέχνη, διότι τότε αυτό θα είναι η χαρά της Ακαδημίας του 19ου αιώνα, η οποία δήλωνε οι ρεαλιστές δεν είναι καλλιτέχνες, οι ιμπρεσιονιστές δεν είναι καλλιτέχνες, και τότε θα έπρεπε και εμείς να πούμε τόπια Ακαδημία, και αντί για την Ακαδημία του 19ου αιώνα μπαίνει ας πούμε το κοινό του 21ου. Εάν ερχόταν κάποιος, δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε, αν ερχόταν κάποιος στη δουλειά σας έλεγε αυτό δεν είναι η δουλειά του ταμείου, αυτό δεν είναι διδασκαλία, αυτό δεν είναι ιατρική, θα τον λαμβάνατε υπόψη σας. Ο Ντισόν, πιστεύετε, αν κάποιος του πει αυτό δεν είναι έργο τέχνης, θα τον λάβει υπόψη του ή θα έπρεπε να τον λάβει υπόψη του. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο του Ντισόν. Το θέμα της αισθητικής απόλαυσης είναι επίσης μια μεγάλη ιστορία. Δεν είναι όλα τα έργα σοβαρά ή δεν είναι όλα τα έργα απολαυστικά. Η απόλαυση δεν προκύπτει από το θέμα, προκύπτει σε εισαγωγικά η απόλαυση, αισθητική απόλαυση, προκύπτει από τον τρόπο της σύνθεσης. Στην περίπτωση του Ντισόν προκύπτει από τον συνειρμό που δημιουργεί, μάλλον την σκέψη που δημιουργεί ο συσχετισμός του συγκεκριμένου τίτλου, η Κρίνη, προφανώς υπάρχει μια δόση αστεϊσμού, με το συγκεκριμένο αντικείμενο, το ουρητήριο. Και αν δεν υπήρχε αυτή η Κρίνη, η οποία προσβάλλει λόγω χρήσης και λόγω μαζικής βιομηχανικής παρασκευής, κατασκευής μάλλον, αν δεν υπήρχε αυτή η Κρίνη, θα υπήρχε η pop art, η οποία χρησιμοποιεί το καθημερινό βιομηχανικό μαζικός παραγόμενο αντικείμενο. Θα υπήρχε το assemblage, ένα πλαστικό έργο που προκύπτει ως συμπίλημα αντικειμένων και όχι ως προϊόν της γλυπτικής. Θα υπήρχε ο νέος ρεαλισμός, nouveau réalisme. Θα υπήρχε η ενιακή, η ενιολογική τέχνη, η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στην ιδέα και όχι στο αισθητικό κομμάτι. Θα μιλήσουμε για πολλά από αυτά τα κινήματα σε επόμενες συναντήσεις. Εγώ θα σας αφήσω με μία φράση του Ντισόν για την καλή και κακή τέχνη, ότι η τέχνη είναι τέχνη, είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, όπως ένα συνέστημα, παραμένει συνέστημα, είτε είναι ευχάριστο, είτε είναι δυσάρεστο. Σας χαιρετώ και ανανεώνω το ραντεβού μας για του χρόνου.